Ξανήλε Καπαντάρη και τώρα η δημοτική σύντομη στο λαϊκή σας πίεση του κυρίου Κουρούλου. Καλησπέρα και από μένα, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Μάλλον καλά ακούγομαι, για να μην βλέπετε τίποτα άλλο. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Και τους φίλους δημοσιογράφους που είναι εδώ και καλύπτουν αυτή την εκδήλωση, αλλά και κυρίως και τον κόσμο και τους εκπροσώπους των μαζικών φορέων. Νομίζω ότι τα 2,5 χρόνια Καλλικράτη, τα 2,5 χρόνια θητείας μας ως μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης στα περιφερειακά και στα δημοτικά συμβούλια, αλλά κυρίως 2,5 χρόνια ζωής με τον Καλλικράτη, σε ό,τι αφορά βέβαια στην ζωή των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, έχουμε καταφέρει να συσσωρεύσουμε αρκετή εμπειρία και πικρή πείρα πλέον για αυτά που η Λαϊκή Συσπήρωση, συνδυασμός που στηρίχθηκε από το ΚΚΕ με την ίδια ονομασία σε όλη την Ελλάδα, έλεγε και προεκλογικά. Τι λέγαμε λοιπόν εμείς προεκλογικά? Λέγαμε ότι ο Καλλικράτης, ένα νέο πρόγραμμα βαφτισμένο με ένα ακόμα αρχαίο όνομα, όπως αρχαίο με την έννοια της χρονολογίας, όπως και ο Καποδίστριας, ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο επίσης είχε ονοματιστεί με έναν ανάλογο τρόπο, θα έφερνε στους Δήμους ένα υπέρογκο χρέος, μια πλήρη εγκατάλειψη από το κράτος με υποχρηματοδότηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που κοστίζουν. Έτσι και τώρα, όπως επιβεβαιώνεται και από την πράξη, τα στοιχεία που έδωσε η Λίλα Καφαντάρη από πλευράς Περιφερειακού Συμβουλίου νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά. Εγώ θα πω σε 2-3 παραδείγματα που επικεντρωνόμαστε εδώ πέρα στον Δήμο της ΚΟ και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τα αναδείξουμε. Ο Καλλικράτης λοιπόν δημιουργεί ισχυρούς, μεγάλους σε μέγεθος και πληθυσμό δήμους, που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν ευνοϊκό πλαίσιο δράσης για το ιδιωτικό μεγάλο κεφάλαιο. Αυτά λέγαμε προεκλογικά. Και μάλιστα λέγαμε ότι η δράση του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου θα εκφραστεί όλο και περισσότερα και μέσα στα περιφερειακά συμβούλια και μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Όχι μόνο με την επιβολή, αν θέλετε, των δικών του μέτρων και συμφερόντων, αλλά ακόμα και με την παρουσία μεγαλοεπιχειρηματιών μέσα στα περιφερειακά συμβούλια και μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Αν θέλετε να σας θυμίσω υποψηφιότητες και στα δημοτικά ψηφοδέλτια των άλλων συνδυασμών και στον Δήμο της ΚΟ, αλλά και στην περιφέρεια, υποψηφιότητες που προερχόντουσαν από μεγαλοεπιχειρηματίες του τόπου, είτε από το εμπόριο, είτε από τη μεγάλη ξενοδοχεία. Προφανώς, ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται και να θέλει υποψηφιότητα. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι οι μεγαλοεπιχειρηματίες σε καιρό βαθιάς οικονομικής κρίσης, το 2010 αποφάσισαν αυτοί που εκφράστηκαν και με υποψηφιότητες να υπερασπιστούν τα λαϊκά συμφέροντα θέτοντας τον εαυτό τους υποψήφιους στα δημοτικά συμβούλια και εκλέχθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις ως δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι. Ένα άλλο παράδειγμα που νομίζω ότι καθρεφτίζει το ότι μέσα από τους Δήμους, κυρία και όλους και από την περιφέρεια, πλέον εκφράζονται αυτά τα μεγάλα συμφέροντα τα ιδιωτικά. Δείτε, λέγαμε εμείς προεκλογικά, ότι οι Δήμοι έτσι κι αλλιώς έχουν περάσει από την φάση να είναι ένα λαϊκό όργανο το οποίο είχε μία αμεσότητα, το οποίο θα μπορούσε να εκφράσει δίκαια των λαϊκών στρωμάτων, αλλά θα είναι ένα όργανο το οποίο θα είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Είδατε εσείς τα 2,5 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μια σοβαρή αντίθεση στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής έτσι όπως αυτή ψηφίζεται από την κεντρική διοίκηση και κατεβαίνει προς τα κάτω.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένα παράδειγμα. Να δούμε το παράδειγμα που έχετε στη δημοσιότητα και καλώς κάνει και έχετε στη δημοσιότητα σχετικά με τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ που ζητάει και από το νησί μας και από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας τα 4.000 στρέμματα τα οποία θα πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν στην περιοχή. Να δούμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο μεθαύριο στη συνεδρίασή του τι θέση θα πάρει και τι θα ψηφίσει στην πρόταση ψηφίσματος που εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση θα καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα ψήφισμα που είχαν καταθέσει οι σύντροφοί μας από τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Νότιο Αιγαίο και που εκεί οι δυνάμεις των άλλων πολιτικών, οι συνδυασμοί των άλλων πολιτικών δυνάμεων καταψήφισαν. Και προσέξτε, όλες αυτές οι δυνάμεις που εδώ στα τοπικά λένε ότι ένα μωρέα κομμάτι τι είναι, ας δούμε το καλό του τόπου, ας μη φέρνουμε τα πολιτικά κόμματα μέσα στα δημοτικά συμβούλια, είναι αυτοί που όταν βρίσκονται μαζί στα κεντρικά όργανα, σηκώνουν τα χέρια και υπερψηφίζουν τις ίδιες πολιτικές που έρχονται από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που είναι χρωματισμένες μπλε, πράσινο ή και ροζ. Να δούμε λοιπόν εμείς ως δέσμευση, επειδή τις τελευταίες μέρες ξαναέρχεται στην επιφάνεια αυτό το ζήτημα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας γης. Εμείς θα φέρουμε το ψήφισμα αυτό ακριβώς που έφερε η Λαϊκή Συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα το έφερε μέσα στο Μάιο. Γιατί κοιτάξτε τώρα, τα στοιχεία αυτά σχετικά με το ξεπούλημα της δημόσιας γης δεν είναι καινούργια. Αυτά τα στοιχεία έχουν έρθει και αν θέλετε αυτές οι αποφάσεις και οι προθέσεις έχουν ψηφιστεί μέσα από μνημόνια των τελευταίων χρόνων. Τι στάση κράτησε η Δημοτική Αρχή απέναντι σε αυτές τις κατευθύνσεις? Να σας πω ένα το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει την στάση της Δημοτικής Αρχής και σε μερικές περιπτώσεις και τις άλλους δημοτικούς συνδυασμούς. Ακόμα κάνανε και συνεδρίαση Δημοτικών Συμβουλίων τις ημέρες που είχαν κηρυχθεί πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες που ως έτοιμά τους βάζαν την κατάργηση των μνημονίων, που βέβαια φέρνουν ένα σωρό αντιλαϊκά μέτρα και συνέπειες στη ζωή μας. Για να δούμε πώς αλλιώς εκφράζεται αυτό που λέμε εμείς, ότι η Δήμη είναι τα μακριά χέρια των κυβερνήσεων, της κυβέρνησης, είτε αυτή είναι μονοκομματική, τρικομματική, δικομματική, μπορεί να είναι και κάπως αλλιώς στο επόμενο διάστημα. Για δείτε λοιπόν τι έγινε σχετικά με την σημαία που σήκωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και που δεν είναι. Έχουν υποστείλει όλες οι άλλοι συνδυασμοί και που κατά καιρούς την σηκώνουν προκειμένου να χαϊδέψουν αυτιά, είτε για να κερδίσουν και κάποιους νέους ψηφοφόρους σχετικά με το πρόβλημα της ανεργίας. Καταρχήν θα σας πω ότι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε από το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ, αναδεικνύει ότι το πρόβλημα της ανεργίας και στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως περιοχή αναπτυσσόμενη ή αναπτυγμένη λόγω του τουρισμού, με υψηλό ΟΑΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια, εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και μάλιστα υψηλά, πολύ υψηλά, σε γυναίκες και νέους. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει καταπολεμηθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Καταρχήν, δώσανε τη μία θέση εργασίας σε περισσότερο από έναν εργαζόμενο. Πώς το κάνανε αυτό? Με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Με τους διμηνίτες, με τους αξιμηνίτες, με τα 100 τόσα ημερομίσθια, με τα έργα και καλά αυτεπιστασία και προσέξτε, χρησιμοποιούν κιόλας εκφράσεις και χαρακτηρισμούς έργων που τα παλαιότερα χρόνια μπορούσαν να διευκολύνουν είτε να ανακουφίσουν εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα ως προς την επιβίωση και ως προς την έβρεση εργασίας. Αυτό κάνανε λοιπόν, μία θέση εργασίας σε παραπάνω από 5 εργαζόμενους. Ένα αυτό. Δεύτερον, πώς αλλιώς θελήσανε να καταπολεμήσουν το θέμα της ανεργίας και ιδιαίτερα στους νέους,
χαρακτηριστική η προεκλογική καμπάνια της Δημοτικής Αρχής για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Χτυπάει φλέβα η λέξη συνεταιρισμός. Γιατί η λέξη συνεταιρισμός είναι κατάκτηση του λαϊκού κινήματος. Βεβαίως, οι κυβερνήσεις σε όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε την κάνανε και αυτή κουρελόχαρτο. Και κάνανε τους συνεταιρισμούς, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, καπιταλιστικές επιχειρήσεις μέσα στις οποίες καταδικασμένες κιόλας να υπάρξουν, αλλά και μέσα από τις οποίες έχει και κατάσταση δημόσιου χρήματος οι συνεταιρισμοί. Λοιπόν, βρήκανε λοιπόν τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις συνεργατικές που μάθαμε εμείς εδώ πέρα να λέμε. Δηλαδή, τι κάνουν μέσα από αυτό. Καταρχήν, αποδεικνύουν αυτό που εμείς λέμε, ότι υπάρχουν τεράστια κενά σε δομές κοινωνικής πρόνοιας, είτε σε άλλου τύπου δομές που μέχρι σήμερα καλύπτει ο Δήμος. Αυτά τα κενά λοιπόν, επειδή είναι επιθύμια όργανα των κυβερνήσεων και δεν είναι ανυπάκοοι στους νόμους που λένε δεν θα προσλαμβάνετε άλλους εργαζόμενους ή μη τυχόν και μην απολύσετε εργαζόμενο που πρόκειται για απόλυση, δημιουργούν τη συνεργατική και βαφτίζουν τον άνεργο επιχειρηματία. Αυτή είναι η έννοια της κοινωνικής οικονομίας. Και αυτός ο άνεργος, βαφτισμένος επιχειρηματίας, σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπου τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν ούτε να βάλουν το πιάτο φαγητό στο τραπέζι τους, καλούνται να πληρώσουν και να στηρίξουν αυτή τη συνεταιριστική επιχείρηση, προκειμένου και αυτός ο άνεργος που βαφτίστηκε επιχειρηματίας να επιβιώσει με ένα αβέβαιο εισόδημα που μπορεί να του δώσει αυτή η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.